thought the movie was a big dud. Eagerly anticipated, highly controversial. You'd never know it from watching this movie. Nothing works, really. It's not suspenseful. It's not romantic. It's certainly not fun. I'm really disappointed. I don't know. It's because I've read the book before seeing the movie. So for me, there are a lot of holes in the story, some stuff that aren't explained in the movie that I really miss in it. And I don't know if someone who haven't read the book can be able to understand, because it's such a big story. Οι κριτικοί σταύρωσαν τον κώδικα Da Vinci. Μιλούσαν για τις παγωμένες αντιδράσεις της αίθουσας μετά τους τίτλους τέλους. Well, basically it's a complete crap which had a few good unintentional laughs. That's it. I would love to answer, but honestly I'm still thinking. I don't really know. I would have loved to like it more, I guess. Se uno ha già letto il libro si aspetta un film migliore conoscendo già la storia. Dunque è un po' noioso. La sala non ha applaudito, qualcuno ha fischiato, c'era il silenzio totale. Εκτός από το καλλιτεχνικό σκέλος, οι δημοσιογράφοι που είδαν το film σχολίασαν το άλλο, πολύ πιο προβεβλημένο σκέλος που το αφορά. Μίλησαν για τη διαμάχη της εκκλησίας με τον Dan Brown. I think the controversy is very good for the film because people are talking about it. People are actually reading the Bible again, maybe, or you know, interesting in other things than, you know, Tom Cruise's marriage. I think controversy is good, and in this case, it won't hurt the film. It won't hurt anybody, I think. So why not? Die ganz große Kontroverse gab es bei Martin Scorsese. Warum die Kirche sich jetzt noch aufregt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ich glaube, man sollte doch ziemlich ruhig bleiben und sollte sich sagen, es ist letztendlich ein Film, es ist eine turbulente Schnitzeljagd, die da gut funktioniert, völlig in Ordnung, aber es ist verdammt nochmal ein Film. Geht rein, habt Spaß oder bleibt zu Hause und lasst es sein, aber es ist nur ein Film. Πολλοί σχολίαζαν πως με το τέλος του κώδικα Da Vinci ξεκινά το πραγματικό φεστιβάλ των κανών. Με το τέλος της ταινίας που προκάλεσε τόσες συζητήσεις, είναι ώρα το ενδιαφέρον να στραφεί αποκλειστικά στο σινεμά και στις νέες ταινίες που θα προβληθούν στο φετινό φεστιβάλ. Αμφιλεγόμενο το σενάριο της ταινίας, αμφιλεγόμενο και το αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι μας λένε οι κριτικοί. Να πάμε στις Κάνες. Εκεί βρίσκεται ο γνωστός κριτικός κινηματογράφος, ο κύριος Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Να ακούσουμε τη δική του άποψη. Παρακολούθησε χθες το βράδυ την ταινία. Κύριε Κουτσογιαννόπουλε, σας άφησε ικανοποιημένο το αποτέλεσμα της ταινίας? Καλησπέρα. Όχι, δεν με άφησε ικανοποιημένο. Το μόνο που, με το οποίο μπορώ σίγουρα να συμφωνήσω, δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο, είναι ότι όντως με το τέλος της ταινίας ξεκινάει το πραγματικό φεστιβάλ Κανών. Διότι υπάρχουν μερικές χρονιές που κάποιες μεγάλες ταινίες λίγο αποπροσανατολίζουν, μπλέκουν ας πούμε το ενδιαφέρον του κοινού προς το πραγματικό μενού του φεστιβάλ. Φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με την ταινία αυτή, γιατί τόσοι άνθρωποι τη διάβασαν και τόσοι έχουν φοβερές προσδοκίες. Αυτό ακριβώς, οι προσδοκίες τελικά μήπως μας δημιούργησαν? Ακούσαμε τόσο πολλά, συζητήθηκε τόσο πολύ αυτή η ταινία που προφανώς οι προσδοκίες οι δικές μας ήταν κάπως μεγαλύτερες από αυτό που φαίνεται ότι είδατε κι εσείς. Οι αναγνώστες συνήθως των βιβλίων, όταν είναι και ιδιαίτερα φανατικοί με αυτό, ποτέ δεν ικανοποιούνται από μια ταινία που μεταφέρει ένα βιβλίο στο σινεμά. Τώρα, προσπαθούν να χωρέσουν, ο Ρον Χάουαρντ προσπάθησε να χωρέσει 600 σελίδες σε 2,5 ώρες. Τι στρίμωξε. Δεν ανέπνεε η ταινία, ήταν γεμάτη μπλα μπλα, διάλογο, πληροφορίες. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που έχω διαβάσει το βιβλίο πολύ, παρά μόνο λίγα κεφάλαια για να δω τι γίνεται και πώς τα γράφει ο Dan Brown. Ομολογώ ότι με άφησε ασυγκίνητο, όσο δε για όλη αυτή την ιστορία με τα θρησκευτικά ζητήματα που ανέκυψε. Καταλαβαίνω απόλυτα πώς το δόγμα μπορεί να φύγεται. Αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ταινία, και το βιβλίο φαντάζομαι, δεν φέρνει κενά δαιμόνια ως προς το μεταφυσικό, απλώς απογυμνώνει το πνευματικό κομμάτι της χριστιανοσύνης σε μία πράξη με πάρα πολλές επιπλοκές.
το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν ένα φοβερό μυστικό, δηλαδή της ένωσης του Χριστού με τη Μαρία Μαγδαληνή. Αυτό όμως μέσα από την ταινία τονίζεται πολλές φορές ότι είναι μια θεωρία. Είναι μια θεωρία την οποία άλλοι πιστεύουν, άλλοι όχι. Στη συνέντευξη τύπου που έτυχε να βρεθώ και να ρωτήσω κιόλας του Tom Hanks, που έγινε παντρεμένος με την Ορθόδοξη τη Ρίτα Ουίλσον, και αν δεν απατώνε τα παιδιά τους είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, είπε ότι μπορούν να πάρουν τις αμαρτίες μας, αλλά σίγουρα όχι το μυαλό μας. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ότι νομίζει, να βλέπει ότι τον ευχαριστεί και τον διασκεδάζει, και από εκεί πέρα γίνονται πάρα πολλές κουβέντες. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να φυγεί μια θρησκεία. Τώρα, να ρωτήσω για τον τρόπο με τον οποίο γράφει ο Dan Brown, το αναφέρατε και εσείς νωρίτερα. Είναι ένας τρόπος ο οποίος, κατά την άποψή σας, διευκολύνει σε ό,τι αφορά το σκηνοθετικό έργο, γιατί γράφει έτσι με κοφτά, με έναν τρόπο κοφτό, σαν να πράγματι πρόκειται περί σενάριο ταινίας. Είναι αλήθεια κάτι τέτοιο? Ναι, ο τρόπος του είναι, ας πούμε, κυνηματογραφικός, με την έννοια ότι αφηγείται μια ιστορία, κάνοντας παράλληλα και το μοντάζ την ώρα που γράφει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μια ταινία μπορεί να γίνει καλή εξαιτίας αυτού. Είναι και βέβαια ανάλογα πώς βλέπει κανείς την καλή ταινία, τη θεωρεί καλή ταινία. Εδώ είναι μια ταινία που δεν αφήνει τίποτα στο θεατή. Τα λέει όλα. Εμένα γι' αυτό είναι, αυτό είναι ένα αμάρτημα. Όταν δεν έχεις τι να κάνεις σε μια ταινία γιατί τα προσφέρει όλα, χάνεις το ενδιαφέρον σου. Αυτό που συμβαίνει με την ταινία είναι ότι είναι τόσο αναμενόμενη όσο μια εικονογράφηση ενός βιβλίου. Ενός βιβλίου, μάλιστα. Κύριε Κουζογιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρήσιμα στοιχεία που μας δώσατε. Είμαστε σίγουροι ότι και εδώ στους ελληνικούς κινηματογράφους, όσοι σπεύσουν να δουν την ταινία, θα μπορούν να κάνουν και τη δική τους κριτική, ο καθένας από την δική του οπτική γωνία. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα πούν: α, το βιβλίο είναι καλύτερο. Πάντα συμβαίνει έτσι, πολλές φορές συμβαίνει έτσι σε ταινίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή στην Ελλάδα και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στις αντιδράσεις που ποικίλουν και στο εξωτερικό. Οι αντιδράσεις λοιπόν για τον κώδικα Da Vinci καλά κρατούν λίγες ώρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ των Κανών. Ωστόσο, δεν λείπουν και αυτοί που παίρνουν τροφή από το φλέγον θέμα των ημερών για σάτιρα. Να δούμε το βίντεο. Την ώρα που χιλιάδες κληρικοί και πιστοί του χριστιανισμού ανά τον κόσμο μποϊκοτάρουν τον κώδικα Da Vinci για τα αντίχριστα μηνύματά του, ο Tom Hanks αλλά και μεγάλη μερίδα του καλλιτεχνικού κόσμου έχουν την καλύτερη τροφή για σάτιρα. Oh yes, dear Lord. Mr. Hanks, I saw your film and I just want you to know that I forgive you. So you don't have a problem with the Da Vinci Code? No, I haven't seen that. I was forgiving you for making the terminal. Στη διάρκεια του αμερικάνικου show Saturday Night Live, ο πρωταγωνιστής της ταινίας δεν δίστασε να σατιρίσει τον θόρυβο που έχει προκαλέσει η επίμαχη ταινία. Στέκεται απολογούμενος μπροστά στον Χριστό και ζητά συγχώρεση για τη συμμετοχή του στον κώδικα Da Vinci. Προς έκπληξή του, ο Χριστός τον συγχωρεί για μια άλλη παλιότερη επιτυχία του. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν γελάνε καθόλου. Είναι κατηγορηματικοί και χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο του βιβλίου βλάσφημο. I think the Da Vinci Code is a load of nonsense. Από το Βατικανό, ο Νιγηριανός καρδινάλιος Φράνσις Ρένζεϊ παροτρύνει τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο να πάρουν δραστικά μέτρα απέναντι στην ταινία «Μίασμα για τη χριστιανοσύνη». Ενώ και οι αντιδράσεις από την ελληνική εκκλησιαστική κοινότητα κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Many Christians who find the religious themes in the Da Vinci Code offensive are taking action against the film. In Greece, some 200 Christians took to the streets of Athens, waving crucifixes and Greek flags. Signs read, "Stop blaspheming the holy name of Christ." Orthodox monks and nuns marched up peacefully with the demonstrators toward Parliament. Greece's powerful Orthodox Church has blasted what it called ridiculous content in Dan Brown's novel, but the church has not called an official boycott. The Indian government put a temporary hold on the release of the Da Vinci Code, saying it has to address public concerns before the film is screened. Witness the biggest cover-up in human history. Πιο σκληρή στάση κρατάει η συντηρητική καθολική οργάνωση Opus Dei και είναι η πιο άμεσα θυγμένη, αφού ο συγγραφέας του βιβλίου Dan Brown παρουσιάζει την οργάνωση σαν μια μυστικιστική αίρεση. This depiction is totally false. Not only does it, you know, denigrate Opus Dei, but it's really a misrepresentation about Christianity.
Κατ' επέκταση, η συντηρητική οργάνωση και παρακλάδη του καθολικισμού στρέφεται τώρα στην ταινία και ζητά από τον σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ να κάνει σαφές ότι το έργο του στηρίζεται σε φανταστικά γεγονότα. Η απάντηση του Χάουαρντ ήταν άμεση. This is a work of fiction. It's not theology, it's not history. To start off with a disclaimer, spy thrillers don't start off with disclaimers. Ωστόσο, όσοι έχουν διαβάσει τον κώδικα θα πρέπει να έχουν προσέξει το σημείωμα του συγγραφέα στην αρχή του βιβλίου. Όλες οι περιγραφές του έργου τέχνης, η αρχιτεκτονική, οι κρυφές τηλετουργίες σε αυτό το βιβλίο είναι ακριβείς. Πάντως, όποιες και αν είναι οι αντιδράσεις, το σίγουρο είναι ότι η τελική ετοιμιγορία ανήκει στο κοινό, αφού σε λίγες ώρες θα σπάσουν επιτέλους τον ερμητικά κλειδωμένο κώδικα Νταβίντσι. Συνδεόμαστε τώρα αμέσως, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικά με τον γνωστό κριτικό, τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, και παράλληλα με τις συναδέλφισσες, την Μίνα Μαρούγκα, τη βλέπετε ακριβώς από κάτω μου. Ήταν στην Ευελπίδων, όπου σήμερα συγκεντρώθηκαν κάποιοι πιστοί για να διαμαρτυρηθούν, και την Ναντίν Χαρδαλιά, η οποία βρισκόταν στον κινηματογράφο Ιντεάλ, που έγινε και η προβολή, η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί βρεθήκατε μέσα, είδα την ταινία, απογοήτευση. Απογοήτευση αυτή η ταινία, για όνομα του Θεού. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Είναι εξαιρετική σας το ταινία. Λέω, γιατί κάτι τέτοια έχουμε ακούσει, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, λοιπόν, είναι μια εξαιρετική ταινία. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν είμαι θαυμαστής του βιβλίου. Το βιβλίο, που σας το διαβάσω κάποιες φορές, δεν τέλειωσε ποτέ. Η ταινία στην τομέα του περιπετειώδου θρίλερ είναι εξαιρετική. Αυτό θέλω όμως να πω δύο πράγματα. Επειδή με βάση αυτές, για όλες τις ταραχές που γίνονται αυτές τις μέρες, στην Ελλάδα ειδικά. Προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν δεν έχουν ιδέα ούτε για το βιβλίο, ασφαλώς δεν έχουν ούτε για την ταινία, γιατί δεν την έχει δει κανείς μέχρι σήμερα το πρωί, μέχρι μάλλον πριν το βράδυ που πέφτει στις κάλες, γιατί αλλιώς δεν θα ανοίγαν το στόμα τους. Γιατί... Δεν παρουσιάζει, κύριε Τριανταφυλλίδη, ταινία τον Ιησού να έχει κάνει σχέση με τη Μαρία Μαγδαληνή. Ακούσατε τι γίνεται λοιπόν. Η ταινία, για την ταινία μπορεί να διαμαρτυρηθεί η Δυτική Καθολική Εκκλησία. Και όχι η Ανατολική Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί όλη βασίζεται και ανατρέπει έναν από τους βασικούς μύθους της Δυτικής Εκκλησίας, που είναι ο μύθος του Άγιου Δισκοπότηρου, ο οποίος δεν υφίσταται στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Μιλάμε για τους σταυροφόρους και τους νεήτες υπότες, οι οποίοι για την Ανατολική Εκκλησία είναι εχθροί, γιατί είναι αυτοί που κατέλησαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1204 και προσπάθησαν να επιβάλλουν τον καθολικισμό στα ανατολικά εδάφη του Βυζαντίου εκείνη την εποχή. Άρα αυτά για τα οποία μιλάει και αναφέρει η ταινία θεολογικά. Σε γενικές γραμμές και για εμάς τους χριστιανούς ορθόδοξους δεν προσβάλλει το θρησκευτικό μας είναι. Όχι, τους ορθόδοξους καθόλου. Τους καθολικούς ενδεχομένως, τους όπους, τις οργάνωσες τους όπους λέει, πως λένε, απολύτως, γιατί αυτή κατονομάζει ανοιχτά ως εγκληματίες. Αυτό λέει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι, η ταινία είναι ένα παραμύθι. Μυθοπλασία. Αναμφίβολα, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά υπάρχουν και κάποια μέτρα σε αυτό. Πιστεύω, εκτιμώ έτσι. Είναι ένα παραμύθι. Δεν μπορεί να την πιάσει κανείς σοβαρά. Ούτε θεολογικά, ούτε φιλοσοφικά. Την πιάσει μόνο ως ένα παραμύθι. Με τον ίδιο τρόπο που η Ιντιάνα Τζόουνς έψαχνε την πρώτη ταινία να βοηθήσει τον. Ένα παραμύθι με πρωταγωνιστή τον Χριστό, όμως δεν είναι λίγο ακραίο αυτό? Δεν είναι λίγο. Δεν ξεφεύγει λίγο από τα όρια? Δεν είναι πρωταγωνιστή ο Χριστός. Είναι πρωταγωνιστές κάποιοι που μιλάνε για τον Χριστό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν δείχνει. Όλοι μιλάνε. Ψάχνουν και θεωρητικολογούν. Για το τι έπραξε ο Χριστός, για το αν για το έκανε σχέση με τη Μαρία Μαγδαληνή. Με τη θεωρία κάποιων ανθρώπων μέσα στην ταινία. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το πράγμα. Μάλιστα. Αλλάζει όμως το σενάριο αυτό τα όσα γνωρίζουμε μέσα από τη μυθοπλασία, παραλαμβάνουμε, και τα όσα όχι, έχουμε δεν αλλάζει τίποτα. Μάθει από μικρή. Γνωρίζουμε. Γιατί δεν το παίρνεις κανένα. Αν το πάρει σοβαρά όλο αυτό. Με λίγα λόγια μας λέτε ότι δεν είναι κανείς να αντιλάβει σοβαρά την ταινία ως. Θα τρελαθούμε ρομαντικός. Ως σενάριο μας λέτε λοιπόν, δεν είναι κανείς για να το λάβει σοβαρά. Ως ιστορία. Ως ιστορία. Να το λάβει σοβαρά σαν ένα ωραίο περιπετειώδη. Αλλά ως ταινία μας λέτε, γιατί είχε αντίθετη άποψη νωρίτερα ο συνάδελφος ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ότι είναι καλή ταινία μας λέτε εσείς. Ασφαλώς. Λίγο να ξέρεις από κινηματογράφο, δεν μπορεί παρά να πεις ότι αυτή η ταινία είναι μια άψογη ταινία στο είδος της. Τώρα, αν σε σχέση με το βιβλίο
Έχει διαφορές. Θα συμπαραδώσει, θα συμπαραδώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά στον παρθένο θεατή, ο οποίος θα πάει στο σινεμά. Μείνετε μαζί μας, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί... Ωρών, ναι. Πραγματικά θα έχει νερό. Δεν σταματάει ούτε μια στιγμή να παρακολουθεί με τις συνεχίσεις ανθρωπές, η οποία βεβαίως πτύζεται στο αιώνιο μικρόβιο που έχουν οι άνθρωποι, να κουβαλάνε θεωρίες, συνωμοσίες και να πιστεύουν σε αυτές ότι κάτι άνωθεν κρύβεται που πλανίζει τη ζωή τους και δεν μπορούν να το ελέγξουν. Θέλω να μείνετε μαζί μας, κύριε Τριανταφυλλίδη, σε λίγο θα ακούσουμε και άλλους συναδέλφους σας. Να πάμε όμως στην Αντίν Χαρδαλιά, η οποία βρέθηκε το πρωί έξω από την και μέσα φυσικά στην κινηματογραφική αίθουσα όπου έγινε η προβολή της ταινίας, να μας μιλήσει για το τι είδε αλλά και για τις αντιδράσεις που υπήρχαν. Ναντίν. Η κριτική του κινηματογράφου και οι δημοσιογράφοι που είδαν για πρώτη φορά σήμερα την ταινία του Κώδικα Νταβίντσι, Νίκο, ήταν και θετική και αρνητική στα σχόλιά τους. Είπαν λοιπόν, μίλησαν για μια καλή ταινία με ένα ενδιαφέρον thriller, με suspense, αλλά δεν εντυπωσιάστηκαν όπως τόνισαν χαρακτηριστικά. Συμφωνούν πάντως με τον κύριο Τριανταφυλλίδη ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος τόσο έντονων και ακραίων αντιδράσεων από κάποιους πιστούς της Ορθοδοξίας. Τονίζουν πως όποιος πιστεύει δεν μπορεί να κλονιστεί με τίποτα η πίστη του, γιατί πρόκειται πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, για μια μυθοπλασία. Να ακούσουμε λοιπόν, Αντίν, τις δηλώσεις που πήρες λίγο μετά το πέρας της προβολής της ταινίας και θα επανέλθουμε να σχολιάσουμε. Είναι, το βιβλίο είναι πιο ωραίο βέβαια, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ταινία είναι. Δεν νομίζω αν είσαι χριστιανός και πιστεύεις ότι θα σου αλλάξει την πίστη σου τώρα η ταινία. Προς Θεού. Και τελικά είναι η παραγωγή της Καθολικής Εκκλησίας η ταινία. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί είναι θρησκευτική η ταινία, δεν είναι αντιθρησκευτική. Και το σενάριο ήταν ένα παραμύθι καιρό, μια υπόθεση πολύ καιρή, την οποία αν δεν έλεγε αυτό το πράγμα, βέβαια ο κόσμος δεν θα της έδωσε αυτή τη διάσταση. Θα το έβλεπε, θα έλεγε εντάξει, πολύ ωραίο παραμύθι. Αλλά δεν θα έδωνε αυτή τη διάθεση που δίνει σήμερα. Λοιπόν, και ενώ ενημερώνομαι ότι το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters έκανε θέμα για τις αντιδράσεις εδώ στην Ελλάδα γύρω από την προβολή της ταινίας, δείχνοντας κάποια πλάνα από την πρωινή συγκέντρωση έξω από την Ευελπίδων, εμείς θα πάμε στη Μίνα Μαρούγκα που ήταν εκεί για να μας δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Μίνα. Η κυρία Λουκά, όπως και άλλα μέλη χριστιανικών οργανώσεων, για την ακρίβεια μέλη της πρωτοβουλίας των αγωνιζόμενων χριστιανών, ήταν σήμερα στα κτίρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσουν στο μονομελές πρωτοδικείο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία και κατατέθηκε. Η αίτηση αυτή, πρέπει να πούμε, κατατέθηκε από μία ιδιώτη εναντίον της εταιρείας Προοπτική ΑΕ. Να ακούσουμε λίγο, Μίνα, να ακούσουμε λίγο τους ανθρώπους, τι ακριβώς λένε, να ακούσουμε λίγο τον ήχο. Να μας τρελάνετε. Είναι συγκεντρωμένα μέλη των οργανώσεων, αυτά που βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και με έναν συνάδελφο έχουν κάποια λογομαχία, κάποια... Προσπαθούν να περάσουν, προσπαθούν να δείξουν, σήμερα συγκεντρώθηκαν για να δώσουν, να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην προβολή της ταινίας αυτής. Και για την ακρίβεια, το θέμα τους είναι να απαγορευτεί η ταινία. Τα ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν εναντίον της εταιρείας Προοπτική ΑΕ, που είναι η εταιρεία που διανύμει και εισάγει την ταινία και στη χώρα μας. Είδαμε μια γυναίκα η οποία έσχιζε ένα φυλάδιο, ένα εισιτήριο ταινίας. Τι ήταν ακριβώς? Να αναφέρουμε ότι συγκεντρώθηκαν γύρω στα 10 περίπου άτομα χριστιανοί κάποιων οργανώσεων, διάφορων οργανώσεων. Για την ακρίβεια ήταν, όπως είπαμε και πριν, τα μέλη της πρωτοβουλίας των αγωνιζόμενων χριστιανών, οι οποίοι, να πούμε, Νίκο, ότι είχαν φέρει μαζί τους θυμιατά, λιβάνια. Θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν το θρησκευτικό τους συνέστημα, να δείξουν την αντίθεσή τους σε όλο τον σάλο που έχει προκληθεί. Μήπως, Μίνα, όλα αυτά τα πράγματα είναι τελικά ακραία και ενώ προσπαθούμε να περάσουμε μία γραμμή και να ακουστούμε, τελικά καταντάμε και περίγελοι των ξένων πρακτορείων ειδήσεων που μας δείχνουν με τα θυμιατά έξω από τα δικαστήρια? Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει φανατισμός και στη θρησκεία υπάρχει φανατισμός και το έχουμε δει πολλές φορές, είναι αφορμή ο κώδικας Νταβίντσι για να φανεί θρησκευτικός φανατισμός ίσως. Ίσως αυτό φοβήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος πριν από 10 ημέρες, λίγο πριν βγει εγκύκλιος, όταν είπε ότι δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε σκηνικά με μαύρες σημαίες, όταν άφησε να νοηθεί ότι δεν θέλουμε να δούμε πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν με προβολή άλλης ταινίας, ο τελευταίος πειρασμός του Νίκου Καζαντζάκη. Δεν θέλουμε να ζήσουμε καψίματα βιβλίων. Έχουμε όμως, από ό,τι με ενημερώνει, στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον κύριο Παναγιώτη Παναγόπουλο, κριτικός κινηματογράφου για την εφημερίδα Καθημερινή, βρίσκεται στις Κάνες. Να ακούσουμε και τη δική του άποψη, ενώ πάντα παραμένουμε συνδεδεμένοι τηλεφωνικά και με τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη. Καλησπέρα, κύριε Παναγόπουλε. Καλησπέρα. Η άποψή σας για την ταινία, ο κύριος Τριανταφυλλίδης που την είδε σήμερα εδώ στην Αθήνα, μας έλεγε ότι είναι πολύ καλή.
Εμένα μου φάνηκε εντελώς αδιάφορη. Είναι μια ταινία που έχει παγιδευτεί στην προσπάθειά της να μείνει πιστή στο βιβλίο. Με αποτέλεσμα να είναι πληκτική ως κινηματογραφικό θέαμα. Και αυτό συμβαίνει πάντα με τις ταινίες που βασίζονται σε best-sellers, γιατί είναι πιεσμένες να ακολουθήσουν ακριβώς το κλίμα του βιβλίου και όλη την ιστορία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν μια δημιουργική ανάγνωση πιο κινηματογραφική. Έχετε διαβάσει και το βιβλίο, κύριε Παναγόπουλε? Το έχω διαβάσει, ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή, λέτε, καμία παρέκκληση από το τι έγραψε ο Ντάν Μπράουν με το τι αποδόθηκε η επισκήνηση? Εγώ δεν βρήκα καμία απολύτως διαφορά. Μάλιστα. Αν έχει διαβάσει το βιβλίο, το οποίο είναι γραμμένο έτσι κι αλλιώς με κινηματογραφικό τρόπο, είναι σαν να έχει δει την ταινία. Δηλαδή μπορεί να τη φανταστεί. Να ρωτήσω κάτι, με άριστα το 5, αν βαθμολογούσατε την ταινία, πόσο θα τη δίνατε? 2. Εσείς, κύριε Τριανταφυλλίδη? 4 το λιγότερο. Πόσο? 4. 4 το λιγότερο. Κοιτάξτε, λέτε κάτι, εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε πολύ καθαρά. Ναι, ακούστε, είναι όμως κρίμα, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος έγραφε τις δηλώσεις που είπατε, και καλώς έκανε που τις έκανε, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, αλλά κάποιοι άνθρωποι μέσα από την ιεραρχία, χωρίς καν να έχουν την ταινία και φοβάμαι, χωρίς να έχουν διαβάσει καν το βιβλίο, κάνουν άλλες εμποριστικές δηλώσεις αφενός και αφετέρου. Ας μην κοροϊδεύουμε λοιπόν τους μουσουλμάνους για όσα έγιναν προσφάτως σχετικά με τα σκίτσα του Μωάμεθ, γιατί και εμείς κατά βάθος το κουβαλάμε το σπέρμα. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτό, κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτό, κύριε Παναγόπουλε, παρακαλώ. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω για να σας δώσω λίγο και το κλίμα του φεστιβάλ, είναι ότι η ταινία αντιμετωπίστηκε με πάρα πολύ μεγάλη αδιαφορία εδώ, δεν χειροκροτήθηκε καθόλου στη θεσμική προβολή. Και φυσικά δεν υπάρχουν και καθόλου τέτοιου είδους αντιδράσεις θρησκευτικού φανατισμού. Όπως... Στα πηγαδάκια εκεί, κύριε Παναγόπουλο, που έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία με τους συναδέλφους σας, τι υπόθηκε μετά την προβολή? Ναι, και ανάμεσα στους Έλληνες συναδέλφους, αλλά και στους ξένους που συζητήσαμε, γενικά δεν άρεσε καθόλου η ταινία. Με λίγα λόγια, αισθάνομαι ότι τουλάχιστον από ό,τι μας λέτε εσείς, τους άφησε παγερά αδιάφορους. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την κουβέντα. Θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Άλλωστε, αύριο έχουμε και την προβολή της ταινίας. Αναμένεται να υπάρχουν αντιδράσεις και μπροστά από κινηματογραφικές αίθουσες. Πάμε να δούμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, τι κάνουν οι επώνυμοι. Πώς πηγαίνουν στα εστιατόρια, πού τους αρέσει να πηγαίνουν, πώς τρώνε. Εστιατόρια λοιπόν επωνύμων, αλλά γενικότερα και το πώς διασκεδάζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει επιμεληθεί ο Μιχάλης Προβάτας. Πλούσιοι, δημοφιλείς, επιτυχημένοι. Φαίνεται πως έχουν τα πάντα. Από καλούς τρόπους και γενναιοδωρία όμως, μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο σχετικά με τις οικονομικές συνήθειες των διασύμων μας βάζει σε σκέψη.